Πάρη, τι λέει αυτός, ε? Τι γίνεται, καλησπέρα σας. Λέει, θα κερδίσει η Λάρισα τον Παναθηναϊκό τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δεν μπορεί. Μπάλα είναι. Δεν μπορεί. Μπάλα είναι. Δεν μπορεί. Νομίζω είχε μεγάλη ευκαιρία στην κανονική διάρκεια του προαθήματος εκείνο το μεταξύ του παιχνίδι. Ακριβώς. Έτσι, άλλο παιχνίδι εκείνο, άλλο τώρα. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι αυτό το οποίο έλεγα και χθες το βράδυ, το απόγευμα με τον Στέλιο και τον Νίκο, ότι ψάχνει να αξιοποιήσει τα παιχνίδια με τον Άρη και με τη Λάρισα πλέον οριστικά και τον Κολοσσό, ως μια μίνι προετοιμασία και δυνατή προετοιμασία για τον ίδιο, αυτά τα πέντε παιχνίδια για να πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό τη σειρά των τελικών. Είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε δύο ομάδες από την επαρχία, φαντάζομαι θα συμφωνήσει και οι δυο σας, λογικά θα έχουμε δεύτερη ομάδα από την επαρχία με τη Λάρισα και τον Προμηθέα, γιατί πιστεύω θα τελειώσει τη σειρά. Εντάξει, να το πούνε εδώ οι δικοί μας. Λάρισα και Προμηθέας, Λάρισα και Πάτρα δηλαδή είναι στην τετράδα και ΠΑΟΚ και Άρης δεν υπάρχουν πουθενά. Το Ηρακλής έπεσε. Το Ηρακλής έπεσε. Ο ένας δεν είναι καν στα play-off, ο άλλος έπεσε και ο άλλος είναι έβδομος. Έτσι. Και νομίζω ότι από αυτό που είχαμε τις περισσότερες απαιτήσεις έμεινε εκτός play-off στην φετινή του πορεία. Δηλαδή στον Άρη δεν περίμενε κανείς ότι θα διεκδικούσε την τελευταία αγωνιστική την παρουσία του ακόμα και στην πέμπτη θέση, άσχετα αν τερμάτισε έβδομος. Ο Ηρακλής κρίμα που υποβιβάστηκε και ο ΠΑΟΚ που ήταν και Ευρωπαίος κιόλας δυστυχώς έμεινε εκτός play-off. Τερμάτισε την ένατη θέση με αρκετές αλλαγές παικτών και δεν μπόρεσε ποτέ ουσιαστικά να βρει την κοινία του και πλήρωσε. Έχω την αίσθηση εκ του αποτελέσματος είναι εντός έδρας νίκη με τον Ιωνικό και γι' αυτό έμεινε εκτός οχτάδας. Ναι, έτσι είναι. Στα υπόλοιπα Πάρη. Τα... Γιώργο, εσύ θα μου πεις τι έγινε τα ξημερώματα. Πάρη, δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω. Δεν είδα τίποτα. Δεν ξέρω, δεν έχω το ρεπορτάζ καθόλου. 119-109. Χάσαμε 10 πόντους. Εντάξει, ο Λούκα είχε όρεξη, Γιώργο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάγαμε 20 τρίποντα, λέει. Άνοιξε και η οροφή. Κάποτε το λέγαμε για τα Πατήσια ή για κανένα άλλο κλειστό στην Ελλάδα. Τώρα που άνοιξε η οροφή και έσταζε εκεί πέρα στο NBA, στο Dallas, όλα φυσιολογικά. Γίνονται και αυτά, ναι. Κοίταξε τώρα, του αφήσαμε μια φορά να κερδίσουν και επειδή είναι συμπαθητική ομάδα η Mavericks. Και τώρα χθες θα το έκανες για τα εισιτήρια, ρε. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα θα γεμίσει αύριο τα ξημερώματα, θα γεμίσει το δικό μας γήπεδο και θα γίνει χαμός εκεί πέρα. Πάει, θα παίρνουμε να τελειώσει η άλλη σειρά. Η άλλη σειρά έχει ακόμα. Η άλλη πιστεύω θα πάει στα 7. Ναι, και εγώ εκεί το βλέπω να πηγαίνει. Τώρα είναι στο 2-2, είναι? 2-2, ναι. Ναι, είναι στο 2-2. Άρα υπάρχουν σίγουρα ακόμη. Όχι σίγουρα, μπορούν να παίξουν ακόμα 3 παιχνίδια. Σίγουρα ακόμα 2 παιχνίδια. Σίγουρα ακόμα 2, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Για πες. Θεωρώ ότι θα γίνει το 3-2 σήμερα και θα μας δώσει αυτόν τον διπλασιασμό για να το πούμε αυτό και σαν πρόταση της ημέρας. Έτσι, το 2-11 που δίνεται το Μαϊάμι. Κόντρα στην Βοστόνη, κόντρα στους Boston Celtics. Mm. Και θα μπορέσουν έτσι οι Heat να πάνε με πλεονέκτημα ή με προβάδισμα στη Βοστόνη για το έκτο παιχνίδι της σειράς. Είχα την αίσθηση ότι θα τα κατάφερνε η ομάδα του Doncic. Το πέτυχε αυτό κόντρα στο Golden State. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει πλέον μέσα στο Golden State. Εκεί θα τελειώσει η σειρά. Νομίζω ότι πολλή κουβέντα δεν γίνεται τόσο για την εμφάνιση του Doncic, αλλά για τις δηλώσεις, την έντευξη τύπου που έκανε ο Steve Kerr όσον αφορά το ότι έλαβε χώρα στο Τέξας και ήταν μια πολύ καλή προτροπή να σταθούμε και λίγο εκτός μπάσκετ και όσον αφορά την ανθρωπότητα. Τέλος πάντων και από εκεί και πέρα όσον αφορά τα δικά μας play-off, περιμένω βέβαια και ενδεχομένως καινούριο βιντεάκι του κουμπάρου μου λίγο πριν τον double σήμερα, αλλά πιστεύω πως θα περάσει το μείον 6,5 του Προμηθέα κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία θεωρώ πως μετά από αυτό το στραπάτσο και την ήττα με 13 πόντους στα λιώσια από τον Προμηθέα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της σειράς δεν θα μπορέσει να βγάλει αντίδραση, όσο και αν αυτό το παιχνίδι είναι διαφορετικό, και θα τελειώσει η σειρά στην Πάτρα και θα προκριθεί ο Προμηθέας σώζοντας μια χρονιά που φαινόταν χαμένη έτσι όπως τερμάτιζε στην διάρκεια στο τέλος της κανονικής περίοδου. Αυτό που έλεγε πάντως ο Φώτης Ακανός λίγο νωρίτερα, να προσθέσουμε ότι η Λάρισα έπαιξε τη σειρά με τον Κολοσσό και χωρίς δύο ξένους, την Τζενκώστα και τον Χάρτον, ο οποίος ήταν εκτός. Μου διαφεύγει το όνομα του έτερου απόντα σε αυτή την σειρά. Ο Γκριν ήταν σαν να παίζει και να μην παίζει. Έπαιξε λίγο. Μπράβο. Σωστά. Και νομίζω ότι είχε και τον Τρικέρι των Φτωχών δίπλα του όλη αυτή την πορεία που μετέτρεψε και τους στόχους από την παραμονή στην παρουσία στην τετράδα. Και θεωρώ ότι είναι και η πρώτη φορά που Λάρισα είναι στην τετράδα. Ναι. Όλοι λέγανε κάποτε εκείνη την πορεία που έκανε με τον Τζίτουμ και με προπονητή τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Έτσι το Μαϊστρέγκο και όλους εκείνους τους υπόλοιπους. Τώρα νομίζω ότι θα θυμούνται και αυτήν εδώ την πορεία
Με Σφραγίδα και Νόντα Κώστα και Γιώργο, μεταξύ άλλων. Βέβαια, πρωταγωνιστής. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Και είναι και το δικό μου μεγάλο ερώτημα, πώς γίνεται ένας παίκτης να μεταμορφώνεται από τη μία χρονιά στην άλλη. Έτσι, το πόσο η χρονιά του ήταν υποσυζήτηση στον ΠΑΟ και τώρα είναι εκ νέου υποσυζήτηση, αλλά με θετικό πρόσημο. Εντάξει, βοήθησε στη χημεία της ομάδας, βοήθησε. Έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ωραία. Αυτά τα ωραία. Τέλεια. Αφήσαμε κάτι. Παραπονούμενο, όχι, έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Ωραία. Είμαστε πάντα εδώ στην Αθήνα και σε ρυθμού στον Άγιο Κοσμά και τις εθνικές μας ομάδες υπό τις οδηγίες του Πογέτη και με τους διεθνείς να έρχονται σιγά-σιγά ένας μετά τον άλλον. Α, έχουμε και αυτό. Για αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, για μεταξύ των άλλων έχουμε και αυτό. Και πότε θα κάνουν διακοπές τα παιδιά. Πότε θα κάνουν διακοπές, φίλε τα παιδιά. Κάποιοι. Εντάξει, λίγο προπόνηση, μια μισή ώρα και κατά τα άλλα γλυφάδα, βουλιαγμένη και ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αυτό έχεις δίκιο. Δεν κακό. Φραπουτσίνο. Δεν κακό. Ναι, δεν έχει Μύκονο και τα λοιπά. Δεν έχει. Μύκονο και σαν... Ο Καπίνο στη Μύκονο, τον είδα εκεί πέρα, έκανε ένα story. Καπίνο, εκείνο το έχετε δει και το φοβερό βίντεο του Μανολά. Που έκανε ένα live από μια παραλία και λέει Καπίνο, πού είσαι. Το έχετε δει. Δεν υπάρχει βίντεο αυτή. Εκεί από την Ισάρα που έχει τα εξοχικά του. Λέει μια Καπίνο και μετά λέει Παπασταθόπουλος. Το γράφουν αυτοί από κάτω. Όσοι δεν το έχετε δει, ψάξτε το, βρείτε, είναι τέλειο. Πάρη, σε ευχαριστούμε.